Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος περιέγραψε στους ιερείς το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ενορίες καλούνται να προσφέρουν το φιλανθρωπικό τους έργο, ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τις αυξημένες ανάγκες των ανθρώπων, τον περιορισμό των οικονομικών πόρων, την ανασφάλεια και το αβέβαιο μέλλον. Μίλησε για συνθήκες πολέμου, μέσα στις οποίες οι κληρικοί και οι ενορίες πρέπει να πολεμήσουν με τα όπλα που διαθέτουν, ευρισκόμενοι σε διαρκή ετοιμότητα. Εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι το πρόβλημα πλέον αντί να μειώνεται μεγαλώνει γενικότερα. Αυτό που είχαμε πει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ότι είμαστε σε μια περίοδο πολέμου, νομίζω ότι σήμερα το διαπιστώνουν όλοι. Είναι ένας παράξενος αλλά σίγουρα πόλεμος. Άρα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εμείς ευχόμαστε και προσευχόμαστε οι ηγέτες μας να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Ζήτησε ενίσχυση των κοινωνικών εισιτηριών όλων όσοι διακονούν στον κοινωνικό τομέα, ενώ συνέστησε να υπάρχει μέθοδος, έλεγχος των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων, μέρημνα για την τόνωση της εθελοντικής προσφοράς στο ενοριακό έργο και την περαιτέρω ενεργοποίηση ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα. Όπως γνωρίζετε, στην τοπική μας εκκλησία έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των σπιτιών γαλήνης, όπως λέγεται, δηλαδή των συσιτίων. Φάνηκε τελικά ότι αυτό ήταν κάτι που χρειαζόταν και τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα. Τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερα αυτό το μήνα, δεν μπορούσαμε να έχουμε όλα τα σπίτια γαλήνης ανοιχτά λόγω του ότι βασίζονται στον εθελοντισμό. Όμως, ήδη από σήμερα θα συντονίσουμε την προσπάθεια ώστε το Σεπτέμβριο να είναι όλα έτοιμα, να λειτουργήσουν με επάρκεια. Θα εξετάσουμε σήμερα σε σύσκεψη τις δυσκολίες, θα δούμε τα δεδομένα. Ελπίζω βάσιμα ότι στα 23 κέντρα που αυτή τη στιγμή λειτουργούν θα προσθεθούν άλλα δύο μέσα στο Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο το αργότερο, στον Άγιο Κοσμά και στον Άγιο Νεκτάριο στη Νέα Ιωνία. Ήδη έχουμε φτάσει τον αριθμό των 1.300 μερίδων την ημέρα. Δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, μακάρι να μην χρειαστεί. Τέλος, αποφασίστηκε τα σπίτια γαλήνης να επαναλειτουργήσουν σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και ο Σεβασμιότητος να τελέσει επίσημο αγιασμό ενάρξεων σε καθένα από αυτά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.